Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίκτοντα, ο επιπεσόντα το σκήθη κατά δεξάμενος, ο νικιάτε θεολόγε και επί μόνον νέφος εθνών διασκεδάσε ετούμενος ημι ειρήνην και το μέγα έλεος. Έτι πολλά και σ' εσάς ευλογημένα από τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων που σήμερον εορτάζει η Εκκλησία μας και η κοινότητά σας εξαιρέτως των κατηδάτων την μετάστασή του εις τους ουρανούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ονομάζεται και ηγαπημένος μαθητής. Και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου ηγαπημένοι του ήταν, δεν ήταν μισισμένοι. Γιατί αυτός να ονομάζεται όλος ιδιαιτέρως ηγαπημένος μαθητής. Αισθάνομαι ότι η Εκκλησία του έδωσε αυτόν τον τίτλο των τόσων εξαίρετων, των τόσων δυναμικών και των τόσων αισθηματικών, είναι και του μεγάλου δοχείου που είχε εις τη ψυχή του. Κάθε άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή. Και όπως δεν είναι σε όλους το ίδιο το σώμα και το μέγεθος του σώματος, άλλον το σώμα του Σαββίδη, άλλον το σώμα του Δεσπότη. Κατά τον ίδιο τρόπο, άλλον η ψυχή του ενός, άλλον η ψυχή του άλλου. Κανενός η ψυχή δεν είναι η ίδια μεταξύ του. Φαίνεται λοιπόν ότι κάθε ψυχή κατά την ορθόδοξη ανθρωπολογία έχει το δικό της μέγεθος και τη δική της χωρητικότητα. Το ίδιο χωρεί μια δαχτυλήθρα με έναν ποτήρι, το ίδιο χωρεί ένα βάζο με έναν γανάτι, με έναν ποτήρι, το ίδιο χωρεί έναν πιθάρι με ένα βάζο, με έναν γανάτι, το ίδιο χωρεί μια δεξαμενή με έναν γανάτι ή με έναν πιθάρι, οπωσδήποτε μια μεγάλη δεξαμενή χωρεί πολύ περισσότερο. Και ένα φράγμα που έχουμε εμπειρία πλέον και στην περιοχή μας, τι εστί φράγμα, έχει πολύ περισσότερη χωρητικότητα από ό,τι και η πιο μεγάλη δεξαμενή. Φαίνεται λοιπόν ότι η χωρητικότητα της ψυχής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ήταν τόσο μεγάλη, ίσα με ένα φράγμα. Γι' αυτόν και αφού είχε τόσο μεγάλη χωρητικότητα, εχώρεσε περισσότερη χάρη, περισσότερη δηλαδή ενέργεια, περισσότερη δύναμη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή του Ιωάννη του Θεολόγου. Τι μεγάλο μυστήριο είναι αυτός ο Άγιος. Πραγματικά, μετά την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο, η Εκκλησία στέκεται με δέος, μυστηριώδες θα έλεγα δέος, σεβασμό βαθύ δηλαδή, απέναντι στο πρόσωπο Ιωάννου του Θεολόγου. Πόσα χαρίσματα ξεδίπλωσε αυτόν το μεγάλο φράγμα της χάριτος του Τριαδικού Θεού. Μα Θεολόγος πρώτος της Εκκλησίας. Και μόνο να σκεφτείτε ότι η Εκκλησία αυτών των Απόστολων που η κοινότητά σας εξαιρέτως τιμά
ακούμε το Ευαγγέλιο του πότε, την πιο μεγάλη ημέρα του έτους, την πιο μεγάλη γιορτή, το Πάσχα. Άμα μείνετε το βράδυ στη λειτουργία του Πάσχα, το Ευαγγέλιο που θα ακούσετε είναι αυτό που έψαλαν πολλές φορές εψές και σήμερα οι ψάλτες στους ψαλμούς, κατά συντομία βεβαίως. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Αυτόν το Ευαγγέλιον όρισε η Εκκλησία μας να είναι το πρώτον αναστάσιμον Ευαγγέλιο και συνεχίζει σε όλη τη μεγάλη διάρκεια Πεντηκοσταρίου, για 50 μέρες δηλαδή, μέχρι την Πεντηκοστή, όλα τα Ευαγγέλια που ακούγονται είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Τα πιο πνευματικά, τα πιο τριαδικά, τα πιο αναστάσιμα, τα πιο αποκαλυπτικά. Ποιου? Του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και ως να μην έφτανε η χάρις που του εδόθη να είναι ο Ευαγγελιστής της Αναστάσεως, ο Ευαγγελιστής της Πεντηκοστής, ποια άλλη χάρη του εδόθηκε? Και ξέρετε, όταν λέμε του εδόθηκε, οι Άγιοι δεν τα κρατούν για τον εαυτό του τα δώρα που παίρνουν από τον Θεό. Τα μοιράζονται. Τα μοιράζονται με εμάς. Ποιον άλλον μας μοιράζει ο Ιωάννης ο Θεολόγος? Όχι μόνον το κορυφαίον γεγονός όλων των γεγονότων, που είναι η σάρκωσης, η σταύρωσης και η Ανάστασης και η Πεντηκοστή, η κάθοδος δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, η εις ουρανών ανάβασης και η εκ δεξιών καθέδρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά και κάτι που απασχολεί το μέλλον μας. Στην Αποκάλυψη, στη Δευτέρα Παρουσία δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει Αποκάλυψη. Όταν ακούν πολλή Αποκάλυψη, έρχεται στο νου τους καταστροφές. Λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Είναι και αυτά που θα προηγηθούν. Αλλά το μεγάλο γεγονός, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος και επιστήθιος, φίλος και μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας περιγράφει, είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Αυτός που μας άφησε την Μεγάλη Διαθήκη των γεγονότων της Πρώτης Παρουσίας, περιέγραψα προηγουμένως, τη σάρκωσή του δηλαδή, το σταύρωσή του και την ανάστασή του και την εις ουρανούν ανάληψή του Κυρίου μας Ιησού, ο ίδιος Απόστολος περιγράφει με πάσαν λεπτομέρεια αλλά και με έναν μυστηριώδη τρόπο που μόνον οι άνθρωποι του Θεού να μπορούν να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν. Μας γράφει και μας αποκαλύπτει το μέλλον της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι ο Χριστός είναι ο πάλιν ερχόμενος, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και μας δίνει μία περιγραφή αυτής της Δευτέρας και οριστικής διαπαντός άφηξης εν δόξη αυτήν τη φορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ένας Απόστολος, ένας Ευαγγελιστής τόσων πλησίων του Χριστού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, τόσων πλησίων που έφτασε να ονομαστεί και επιστήθιος, μας αφήνει εμάς τους ελεηνούς και τους πολλαπλά αμαρτωλούς μια τέτοια περιγραφή του μέλλοντός μας, που επαναλαμβάνω είναι έναν μέλλον λαμπρών, χαρούμενων, φωτεινών, να ζεις μαζί με τον Χριστό εις τους αιώνας των αιώνων. Οι πιο πολλοί στέκονται μόνο
σε κάτι γεγονότα, κάτι αρρώστιες, επιδημίες, πανδημίες, σεισμούς, καταποντισμούς, πολέμους που θα υπάρξουν κι αυτά. Για να μας βοηθήσουν αυτά τα γεγονότα, αυτό που δεκάμαμε σε συνθήκες ειρήνης, να μετανοήσουμε δηλαδή, να ταπεινωθούμε, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να το κάνουμε σε συνθήκες πολέμου. Επιθέσεως των εθνών, όπως λέει και το Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη. Αυτό που δεν κάνουμε σε συνθήκες υγείας, να το κάνουμε σε συνθήκες ασθενείας. Αυτά είναι που περιγράφει η Αποκάλυψη στα πρώτα κεφάλαια. Στα τελευταία της κεφάλαια είναι η γάμη. Η Αποκάλυψη, ξέρετε τι είναι? Είναι ένα προσκλητήριο. Πώς εσείς παντρεύετε τα παιδιά σας, νυφεύετε τα παιδιά σας και βγάζετε προσκλητήρια για τους γάμους τους και καλείτε ανθρώπους, φίλους και γνωστούς να έρθουν εις τις χαρές των παιδιών σας. Λοιπόν, η Αποκάλυψη είναι το προσκλητήριο σε όλες τις εποχές, σε όλους τους ανθρώπους. Και όποιος πιστέψει με την καρδιά του σε αυτόν τον προσκλητήριο, ανοίγει ο άβλακας, το κανάλι το μεγάλο της χάριτος, που βγαίνει από το μεγάλο υδατοφράχτη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για να πρωτιστεί και να χορτάσει από τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, την τριαδική χάρη και ενέργεια. Γι' αυτό λέει ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψεται. Πόσο σημαντικό είναι να πιστέψουμε την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και να τη δούμε ολόκληρη, όχι το εντρίτον της, μόνο την καταστροφολογία. Είναι τέτοια η παρέμβαση του Χριστού στα έσχατα, στο τέλος δηλαδή της ανθρώπινης ιστορίας, που δεν μιλά για καταστροφή του κόσμου, αλλά για κενών ουρανών και κενή γη. Ξέρετε τι σημαίνει κενός με αρφαγιώτα? Καινούριο, νέο κόσμο. Και αυτό το καινούργιο μαν, αυτή η ανανέωση, εξεκίνησε από την Παναγία πριν 2.000 χρόνια. Παναγία επήρε ένα καινούργιο σώμα στην κοιλία της, το θεατρόπινο σώμα. Όχι οποιοδήποτε σώμα που παίρνει κάθε γυναίκα από το σπέρμα του αντρός της. Αλλά Πνεύματος Αγίου επήρε έναν τόσο καινούργιο σώμα, το οποίο δεν μπορούσε πλέον να πεθάνει, αλλά να νικήσει και αυτόν τον θάνατο, να νικήσει και αυτόν τον διάβολο, να νικήσει και την αμαρτία μας και την ενίκηση. Εμείς, οι διάδοχοι της Παναγίας, έναν έχουμε να κάνουμε: να διαλέξουμε τη ζωή. Ποιος είναι η ζωή? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, λέει, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Ακόμα και να πεις, επέθανε ο μακαρίτης ο τάδε. Ζει. Ζει η ψυχή του και θα ζήσει και το σώμα του τότε στην Αποκάλυψη, στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Θα αναστηθεί και το σώμα του και κοιμημένου μας και το δικό μας σώμα, αν είμαι θα μέσα στους και κοιμημένους, και θα επανενωθεί με την ψυχή. Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και ποιος τα περιγράφει με πάσαν καθαρότητα και ενάρκεια? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτόν το μεγάλο φράγμα της τριαδικός άρητος επαναλαμβάνει. Και επιπλέον έχουμε κι άλλες χάριτες στον Άγιον Ιωάννη.
έτσι γρήγορα της λέω, σε ποιον έδωσε ο Χριστός τη μάνα του. Και του την έδωσε και του είπε «Ιδού η μήτρη σου». Στην Δε Παναγία της είπε «Ιδού ο γιος σου». Από όλους τους μαθητές στον Ιωάννη, που ήταν ο πλέον ηγαπημένος και το απέδειξε. Δεν είναι άδικος ο Χριστός. Άλλους τους αγαπά πολύ και άλλους λίγο. Αυτός που αγάπησε πολύ τον Χριστό και το απέδειξε κάτω από το σταυρό, όταν δεν έφυγε, όταν οι άλλοι μαθητές του έφυγαν. Αυτός που δεν άφησε μόνη τη μάνα του να κλαίει υπό των σταυρών. Αυτός έλαβε τη μάνα του Θεανθρώπου Ιησού εις τα ίδια, στο σπίτι του δηλαδή. Εγυροκομήθηκε η Παναγία και εκοιμήθη. Στο σπίτι ποιου? Ιωάννη του Θεολόγου και του αδερφού αυτού Ιακώβου. Ιης Ζεβεδαίου και η μάνα τους, να τη μνημονέψουμε και τη μάνα του Ιωάννη του Θεολόγου, ποια ήταν, λίγοι το θυμούνται. Η Αγία Μυροφόρος Σαλόμ, η μάνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Και αυτή δίπλα από την Παναγία, μέσα στις 7 μυροφόρες, από τις 7 η μία είναι η μάνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του αδελφού αυτού Ιακώβου. Ο Ιάκωβος, ο αδελφός του, είναι αυτόν τον Ιάκωβο που όταν ακούγεται ότι στη μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού επήρε τρεις μαθητές μαζί του μόνο ο Χριστός. Γιατί μόνον αυτοί εμπορούσαν τότε να δουν το φως της μεταμορφώσεως. Το άχτιστο φως της θεότητος. Οι άλλοι το είδαν ύστερα, μετά την Πεντηκοστή. Αυτοί οι τρεις ήταν έτοιμοι. Ποιοι ήταν οι τρεις? Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη. Πάλι ο Ιωάννης. Και ο αδερφός του. Ο Ιάκωβος, ο γιος Ζεβεδαίου. Τι ήταν αυτοί οι δύο, οι αδελφοί? Τι ήτανε, καθηγητές πανεπιστημίου? Σαράδες ήταν. Συνέτεροι μάλιστα με τους άλλους δύο αδελφούς, πάλι ψαράδες, τους υιούς του Ιωνά, με τον Απόστολον Πέτρον και τον Απόστολον Ανδρέα, αδέρφια αυτοί οι δύο, ήταν συνεταίροι εκεί στη λίμνη και εκεί τους ευρύκε ο Χριστός και τους εκάλεσε εις το κήρυγμα και τους είπε «Ελάτε, δεύτε», τους είπε, «ελάτε μαζί μου, να σας κάνω από ψαράδες ιχθύων, ψαράδες ανθρώπων, αλλοίς ανθρώπων». Και έμελαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού να γίνουν οι μεγάλοι ψαράδες της οικουμένης ολόκληρης. Αυτά τα ολίγα και μόνον να σκεφτούμε, γιατί ονομάστην τελικά ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, ο εις εκ των 12 μαθητών, ηγαπημένος. Ηγαπημένος. Άλλη φορά, σε άλλη γιορτή ή άλλη παρουσία, να με θυμίσει ένας, από εδώ από τους ψάλτες που είναι μόνιμοι, να σας μιλήσω γιατί ονομάζεται και φίλος Χριστού. Δεν είναι του παρόντος, είναι τεράστιο αυτό. Πώς ονομάζεται ένας άνθρωπος φίλος του Χριστού. Ας κρατήσουμε σήμερα το πώς αυτός ο άνθρωπος εκατασκεύασε τέτοιο δοχείο μέσα του που να χωράει τόση πολύ χάρη, που να αρδεύεται όλη η οικουμένη αιώνες αιώνων και να μην τελειώνει και να μην λύθει, που λέμε στα κυπριακά. Το φράγμα Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Θεός να μας αξιώσει και εμάς κατά το δοχείο της χάριτος που έχει του κάθε ενός η ψυχή. Να αντλούμε χάρη, να αντλούμε δύναμη, να αντλούμε ενέργεια από το φράγμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Δεν ξέρει ο καθένας μας τι δοχείο έχει η ψυχή. Για να είστε όμως εδώ στις λειτουργίες,
και να σας βλέπω κάθε φορά που έρχομαι, συνήθως τους ίδιους ανθρώπους, μέσα στη Θεία Λειτουργία, ξέρετε τι σημαίνει για μένα τον έξυπνο δεσπότη? Ότι έχετε κάπως μεγάλο δοχείο, χάριτος. Αυτό σημαίνει. Για να επιμένετε, να χάνετε τον ύπνο τον πρωινό σας και να έρχεστε να ακούσετε μια λειτουργία στα αρχαία ελληνικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η ψυχή σας τρέφεται, ποτίζεται, για να θέλετε να κοινωνάτε τακτικά σώμα και αίμα Χριστού. Τι σημαίνει αυτό για έναν επίσκοπο που παρακολουθά, που επισκοπεύει σε κάθε χωριόν του? Τι κόσμος έρχεται, ποιος κοινωνά? Σημαίνει ότι για να κοινωνάτε τακτικά αγαπάτε και την νηστεία. Οι Κύπριοι για να κοινωνήσουν θέλουν να νηστέψουν, αν και δεν είναι η πρώτη προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας η νηστεία, αλλά η συγχωρητικότητα. Μη μετάνοια. Σημαίνει ότι κάπου μέσα στην καρδιά σας έναν κομμάτι αυτού του δοχείου μαθαίνει σιγά σιγά να συγχωρά τον πλησίο που τον επίκρανε, που τον αδίκησε, και θέλει αυτόν τον μεγάλο δοχείο που εκκληρονομήσετε και από τον καλό σας πατέρα και από την καλή σας μάνα και κάποιες γιαγιάδες και κάποιους παππούδες. Διότι όταν λέμε δοχείο χάριτος, συνέβαλαν και κάποιοι χτιστάδες. Κάποιοι το έχτισαν. Ποιοι είναι αυτοί που έχτισαν το δοχείο το δικό μου? Οι πρόγονοι μου. Και κάποιοι καλοί πνευματικοί που εγνώρισα στη ζωή μου. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς. Γι' αυτό, για να είστε εδώ τακτικά στις Θείες Λειτουργίες, φροντίστε να ποτίζετε την ψυχή σας. Να χορταίνει δηλαδή από τη δρόσον του Αγίου Πνεύματος, από τη χάρη, από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όπως το σώμα τώρα θέλει να πάει να φάει πρωινό, να πιει τον καφέ του και τον εσκαφέ του μερική, το ίδιο θέλει και η ψυχή. Η ψυχή θέλει τροφή. Ποια είναι η τροφή της ψυχής? Σου λέμε μερική συναισθηματική, η αγάπη, η αγάπη. Love story είναι αυτά, για να περνάει ο χρόνος μπροστά στην τηλεόραση. Η ψυχή για να χορτάσει θέλει ενέργεια αυτού που την δημιούργησε. Και δημιούργησε ένας Θεός στη ψυχή. Και το σώμα επίσης. Δεν υποτιμώ το σώμα. Αλλά το σώμα ακολουθεί τη ψυχή. Τρώει και πίνει η ψυχή και το σώμα λάμπει. Δεν τρώει και δεν πίνει η ψυχή μας χάριν, ενέργεια, δύναμη Θεού. Βλέπεις το σώμα του άλλου και μπορεί να είναι και δυνατόν, αλλά είναι φοβισμένο. Το αποδείξαμε τώρα με αυτόν τον ιόν. Πόσους εφόβησε και τους έκαμε να νομίσουν ότι είναι τώρα η αποκάλυψη. Όχι, δεν είναι τώρα η αποκάλυψη. Τώρα είναι τα δοκίμια, είναι οι εξετάσεις τώρα, για να δούμε αυτόν που είπε ο καλός μας δάσκαλος εις τον Απόστολο. Η τελεία αγάπη, λέει, έξω βάζει το φόβο. Θέλετε να μην φοβάστε? Θέλετε λοιπόν να έχετε θάρρος, να είστε με τον νικητή του θανάτου. Θέλετε να μην φοβάστε, να είστε με την τελείαν αγάπη που έξω βάζει το φόβο. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος τα λέει αυτά, δεν τα λέει ομόρφου. Για να είστε με την αγάπη, για να έχετε θάρρος, για να έχετε δύναμη ψυχής, έβρετε τρόπο να συγχωράτε. Έβρετε τρόπο να κοινωνάτε τακτικά, έβρετε τρόπο να είστε τακτικά στη λειτουργία, κοινωνούντες με τον Θεό και επικοινωνούντες με τον συνάνθρωπό σας. Και τότε το φράγμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το μεγάλο, το απέραντο, το αποκαλυπτικό, το ηγαπημένο, το επιστήθιον, το παρθένον, θα ανοίγει και για μας.
και ανάλογα με το δοχείο που θα έχει η ψυχή μας, θα το γεμίσει. Αν το δοχείο του Δημήτρη είναι μια δαχτυλίθρα και τη γεμίσει, άριστα ο Δημητράκης. Εάν του Κώστα είναι ένα ποτήρι το δοχείο του και το γεμίσει, άριστα και το ποτήρι. Εάν εγώ λογάς, ο επίσκοπος με τα μεγάλα κηρύγματα και λόγια, έχω ένα φράγμα, είσαμε μια μικρή δεξαμενή. Και τεμπελιάζω και είμαι μόνο λόγια και υποκρισίες και φαρισαϊσμούς και δεν συγχωρώ και δεν αγαπώ πραγματικά και δεν προσεύχομαι ιδιαίτερο στα βράδια και κοινωνώ χωρίς προσευχή, χωρίς συγχωρητικότητα. Τότε, αντί να γεμίσω το φράγμα, το μικρό, την δεξαμενή, την μικρή που έκαμαν οι πρόγονοί μου, οι καλοί μου παππούδες και οι αγιάδες, θα έχει τρύπες και ρογμές και θα φεύγει η χάρις και η ενέργεια. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Και θα πάω πάνω και θα μου πει, έλα νεόφυτε, εσένα σου έδωσαμε ένα μεγάλο δοχείο χάριτος. Το εγέμισες, το εξεχύλισες, να πίνουν και οι γείτονες και το ποίμνιο που σου δωρήσαμε. Τεμπέλιασες και έβγαλες και ρογμές και χόρτα, χορτάριασε και το νερό δεν έμενε η χάρις μας καθαρή, το ενώθευσες κιόλας και εμόλυνες τους ανθρώπους της περιοχής με τα λόγια σου και με τα ψευτοκηρύγματά σου. Δεν έχει θέση στην αιώνια ζωή για σένα. Και έρχεται ο Κύπρος που δεν έκαμε ποτέ του κηρύγματα, αλλά έμαθε να αγαπά, να ελεά, να βοηθά και να κοινωνά τακτικά, χωρίς φωνές, χωρίς πομπές, με μια δαχτυλίθρα από τους προγόνους του. Δοχείο του εγέμισε, μόλις βλέπει μια, ξέρετε τι είναι μια δαχτυλίθρα, τόσο πραγματάκι είναι. Είσαμε το κορυφή ενός δαχτύλου, γι' αυτό λέγεται δαχτυλίθρα. Μόλις το δει γεμάτον ο Χριστός, ευδούλε αγαθέ και πιστέ θα του πει. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω. Ήσουν πιστός των λίγων μιας δαχτυλίθρας, πέρασε μέσα να απολαμβάνεις αιώνια ζωή. Εσένα νεόφυτε σου δώσαμε μια δεξαμενή και τεμπέγιασες. Και όχι μόνο δεν την εγέμισες, την ετρύπησες και το νερό το εχορτάριασες. Και γέμισε και φατράχια. Πήγαινε κι εσύ εκεί που ξέρεις, στην κόλαση. Καταλάβατε? Γιατί αυτές οι γιορτές, αυτές οι λειτουργίες, για να τρέφεται η ψυχή μας με χάρη, με ενέργεια, με δύναμη Θεού και να παίρνουμε και δύναμη και ενέργεια σε δύσκολες περιστάσεις. Τώρα είναι μια αρρώστια. Αύριο θα είναι ένας σεισμός. Αύριο θα είναι η επιθετικότητα των διαδόχων του Ερτογάν, όταν πέσει ο Ερτογάν. Φόβο θα παράξει γι' αυτό. Θα έχουμε τότε δυνάμεις να μην φοβηθούμε, Θα έχουμε τότε δύναμη να σταθούμε για να σταθούν και αυτά τα παιδιά δίπλα μας, ως Ορθόδοξοι Έλληνες. Τότε είναι η χάρις του Θεού, αλλά ποιος την έχει? Την έχει αυτός που αγάπησε τον αγαπημένο. Αυτός που εποτίστηκε από το μέγα φράγμα Ιωάννου του Θεολόγου, του φίλου του Χριστού, του αγαπημένου μαθητού, του επιστήθιου μαθητού, του Παρθένου. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε κι εσείς για μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον εσώσον ημάς. Oh.
της του Πατρός ουσίας δείχνειον ημίν δι' αυτού την ορθοδοξίαν της Αγίας Τριάδος και πράγμα